Από τον τέταρτο ευεργετινό υπόθεσης Ιώτα Ήτα, ο πιστός πρέπει να απέχει τελείως από την ψευδόνιμη γνώση και να μην συναναστρέφεται με αιρετικούς. Ποια είναι η πραγματική κατά Θεόν σοφία? Μερικούς ανθρώπους ωφελεί να ζουν εν απλότητα μακρά των συζητήσεων αυτών. Α. Του Αβά Ισαΐου. Αδελφέ, φύλαξε τον εαυτό σου να μην συνομιλείς με αιρετικούς επιθυμών δήθεν να τους στηρίξεις στην πίστη, μήπως το δηλητήριο των θανατηφόρων λόγων των τραυματίσει το πνεύμα σου και το φρόνημά σου, αλλά ούτε ακόμη και βιβλίο αιρετικών να μην θελήσεις να μελετήσεις, μήπως θανατώσει την ψυχή σου. Στη διδασκαλία που εφωτίστης κατά την ιερά κατήχηση και το άγιο βάφτισμα να παραμένει σταθερός, αποστρεφόμενος τελείως την ψευδόνιμη γνώση. Ψευδόμνημος γνώσης εκαλείται κυρίως η αίρεση των γνωστικών, ή την εσυνεδίαζον φιλοσοφικά και χριστιανικά στοιχεία διακηρύσσοντες ότι αυτοί μόνον κατέχουν την αληθή γνώση, εξού και γνωστικοί, τι ούτι αιρετικοί ήσαν ο Μαρκίων, ο Βασιλιάδης και άλλοι, η οποία ψευδόμνημος γνώσης αντιστρατεύεται προς την υγιένουσα διδασκαλία, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, Α Τιμοθέου, Α, παράγραφος 10. Β. Του Αβά Μάρκου, η σοφία του κόσμου αυτού είναι μορία ενώπιον του Θεού, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος Α Κορινθίους Γ 19. Αντιθέτως, η σοφία που προέρχεται εκ του Θεού είναι από άνωθεν, από τον Πατέρα των Φώτων, ως λέγει ο Θείος Ιάκωβος Α 17, και έχει ως γνώρισμα την ταπεινοφροσύνη. Όσοι επιθυμούν να αρέσουν στους ανθρώπους παραδέχτησαν αντί της Θείας Σοφίας την ανθρωπίνη. Εξαιτίας λοιπόν της ανθρωπίνης αυτής σοφίας καυχόνται και περηφανεύονται εξαπαντήσαντες πολλούς από τους απλουστέρους χριστιανούς. Αυτούς τους απλούς ανθρώπους τους έπεισαν να χάνουν το χρόνο των εις φιλοσοφικάς αναζητήσεις, στηριζόμενοι εις λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αντί να προσπαθούν να σωθούν με τους κόπους της ευσεβίας και την προσευχή. Α Κορινθίων Β, παράγραφος 4. Τούτο κατηγορεί συνεχώς και ο Απόστολος αποκαλών κένωσιν κατάργησιν του Σταυρού. Ιδού τι γράφει σχετικώς εις την Α προς Κορινθίους επιστολή, ου γαρ αποστηλέμε Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε, ου καν σοφία λόγου, ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού, Α Κορινθίων Α 17. Αλλού πάλι λέγει, τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα, εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα, ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Α Κορινθίων, Α κεφάλαιο, παράγραφος 27-29. Εφόσον λοιπόν ο Θεός δεν ζητεί τους λόγους της ελληνικής σοφίας αλλά τους κόπους της προσευχής και της ταπεινοφροσύνης όπως έχει αποδειχθεί, και εμείς ας απέχουμε τελείως από την ψευδόνιμη γνώση για να μην απομακρυνθούμε επικινδύνως από την περιοχή της σοφίας του Θεού. Εγνώρισα απλοϊκούς ανθρώπους που με την ταπεινοφροσύνη των ανεδείχθησαν σοφότεροι και από τους σοφούς. Ένας άλλος ιδιώτης που οίκουσε την αξία της απλότητος δεν την εμιμήθη με ταπείνωση, αλλά καυχηθείς για την απλότητά του, περιέπεσε στη θεομίσθητον υπερηφάνεια. Εκείνος που καταξευθυλίζει τη σύνεση και καυχάται για την αμάθειά του, δεν είναι μόνο αμαθής κατά τον λόγο, αλλά και κατά τη γνώση. Όπως ακριβώς άλλο πράγμα είναι σοφία λόγου και άλλο φρόνησης, διότι ο τρόπος άλλο πράγμα η αναπλώτηση του λόγου, άλλο δε η έλλειψη φρονήσεως. Εις τίποτα δεν θα βλάψει η αμάθεια του λόγου των ευλαβέστατων άνθρωπων, αλλά και τον ταπεινόφρονα δεν θα ζημιώσει η σοφία του λόγου. Να μην λέγεις δεν γνωρίζω τι πρέπει να κάνω και γι' αυτό δεν ευθύνομαι εφόσον δεν εκτελώ το πρέπον. Διότι αν εξετέλεις όσα καλά σαφώς εγνώριζες, θα σου απεκαλύπτονται εν συνεχεία και τα υπόλοιπα. Η μία πράξης η άγνωστος θα κατενοείται δια της άλλης της γνωστής, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους οικίσκους των αγροτικών οικισμών, εις τους οποίους μετά τον ένα ανακαλύπτομεν τον άλλο. Δεν είναι προς το συμφέρον σου να γνωρίζεις τα επόμενα πριν προηγουμένως δι' επιπόνου εργασίας εκτελέσεις τα προηγούμενα, διότι η γνώση εξ αφορμής της αργίας φουσκώνει τον άνθρωπον από υπερηφάνεια, ενώ η αγάπη οικοδομεί με το να υπομένομεν τα πάντα, όπως το ο ουρανοβάμων Παύλος διδάσκει στην Α Κορινθίων Γιώτα Γάμα 1-8. Το ένα μετά το άλλο τα αμαρτήματα ενισχύουν τη δύναμη του κακού, όπως ακριβώς και τα αγαθά αυξάνονται δια της μεταξύ των συναφίας και υποβοηθούν τον μέτοχο αυτών στην πνευματική πρόοδο και άλλο. Χωρίς τη διαρκή ενθύμηση του Θεού είναι αδύνατος η πραγματική και γνησία γνώση, διότι η γνώση χωρίς την ενθύμηση του Θεού είναι νόθος. Αυτόν του οποίου η καρδία δεν έχει
μαλακώσει ακόμη από την αγάπη του Θεού, ωφελεί ο λόγος της υψηλωτέρας και λεπτοτέρας γνώσεως, διότι ο άνθρωπος αυτός δεν δύναται χωρίς φόβο να αναλάβει τους σκόπους της μετανοίας. Εις τον πράον άνθρωπον ταιριάζει η ενασχόληση με τα ζητήματα της πίστεως, διότι ο πράος άνθρωπος δεν ενοχλεί τη μακροθυμία του Θεού και δεν ελέγχεται υπό τις συνειδήσεις εξ αφορμής συνεχών παραβάσεων. Γάμα του Αγίου Διαδόχου, και η σοφία και η γνώση όπως και όλα τα άλλα θεία χαρίσματα προέρχονται από το ίδιον το εν και Άγιον Πνεύμα, όμως έκαστον όμως εξ αυτών κατά την άτροπον αυτόνομον και έχει ξεχωριστήν ενέργεια επί της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγον εις άλλον μεν έχει δοθεί σοφία, εις άλλον δε γνώσεις κατά το μέτρο της δωρεάς του Αγίου, αυτού Αγίου Πνεύματος. Όπως εξηγεί ο Θείος Παύλος Α Κορινθίους 2 Β 4-11, η γνώση λοιπόν συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεόν δια της εσωτερικής εμπειρίας, χωρίς να κινεί την ψυχή εις την αναζήτηση των αιτιών των διαφόρων πραγμάτων και να εξοπλίζει αυτήν με την εκφραστική δύναμη του λόγου, ως εκ τούτου και μερικοί εκ των φιλοσόφων της ερήμου των ασκητών φωτίζονται μεν από την έλαμψη της θείας γνώσεως, της οποίας την επενέργεια αισθάνονται εσωτερικώς, χωρίς όμως να ενασχολούνται με θείας και υψηλάς πνευματικάς διδασκαλίας. Το έτερον πάλιν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος η σοφία, εφόσον δοθεί εις κάποιον μαζί με την εσωτερική γνώση, αν και είναι σπάνιον το τιούτον, συνοδευομένη και υπό του φόβου του Θεού, αποκαλύπτει αυτά στάφτα στα ενεργεία της γνώσεως, επειδή εκφύσεως ημέν γνώσεις με την δύναμη της ενεργείας, η δε σοφία με τη δύναμη του λόγου φωτίζουν την ψυχή. Τη γνώση φέρει στην ψυχή η δύναμη της προσευχής, η πολλή ησυχία, η παντελής αμεριμνησία, την σοφία πάλι φέρει η απειλαγμένη από την καινοδοξία μελέτη των λόγων του Θεού και προπάντως η χάρις αυτού προσφέροντος δωρεάν το χάρισμα της σοφίας αυτού. Ο πνευματικός λόγος προστατεύει την ψυχή από το πάθος της καινοδοξίας, διότι πλουτίζει όλα τα μέλη αυτής με την εσωτερική αίσθηση του θείου φωτός και την καθιστά τόσο ευτυχή, ώστε να μην έχει ανάγκη από την τιμή των ανθρώπων. Εξαιτίας δε αυτού του εσωτερικού φωτός, ο πνευματικός λόγος διαφυλάσσει πάντοτε και την διάνοια από τα επικινδύνους πλάνα της φαντασίας, διότι την μεταμορφώνει ώστε να είναι διαρκώς προσανατολισμένη προς την αγάπη του Θεού. Εξ αντιθέτου, ο λόγος, ο στηριζόμενος στην κοσμική σοφία, προκαλεί τον άνθρωπο ώστε να αγαπά πάντοτε τη ματαία δόξα του παρόντος κόσμου, διότι χαρίζει στους θαυμαστάς του την φιλία των επένων, επειδή δεν έχει την δύναμη να ευεργετήσει την ψυχή με την εσωτερική αίσθηση της μυσταγωγικής εμπειρίας, εφόσον είναι δημιούργημα καινοδόξων ανθρώπων. Θα διακρίνουμε λοιπόν ασφαλώς την μυστική παρουσία του Θείου Λόγου στην ψυχή μας, εφόσον διαθέτουμε τα σώρα των φιλοσοφικών συζητήσεων εις θερμήν μνήμη του Θεού δια σιωπής απειλαγμένης πάσης κοσμικής φροντίδος και σκέψεως. Η άποψη αυτή υπενθυμίζει ανάλογο γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, καθήν το θείον σιγή βιούτε. Δέλτα του Αβάη Ισαάκ. Πρόσεχε, μη διαβάζεις τα δόγματα των ερωτικών, διότι αυτό παρακινεί το πνεύμα της βλαστημίας να σε ενοχλεί. Ο πραγματικός συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος είναι εκείνος που αντελήφθη καλώς ότι υπάρχει τέρμα της παρούσης ζωής και σπέβει να θέσει και αυτός τέρμα εις τα σφάλματα και τα ελαττώματά του, διότι ποια γνώσης και σύνεση είναι μεγαλύτερα από αυτήν? Το να σοφιστεί δηλαδή κανείς, να εξέλθει της παρούσης ζωής προς την αιωνιότητα, χωρίς να έχει φθαρεί από την αμαρτία, χωρίς να έχει μειανθεί κανένα μέλος του από την οσμή των επιθυμιών του κόσμου αυτού και χωρίς να έχει ρυπανθεί η ψυχή του από τη φαινομένη και εσωτερική και εξωτερική αυτού γλυκύτητα, άνθρωπος που έχει εκλεπτεί τα διανοήματά του και κατόρθωσε να κατανοήσει όλα τα μυστήρια της φύσεως, επέτυχε δε πολλές εφευρέσεις και ερμήνευσε επιτυχώς τα διάφορα φαινόμενα, εφόσον εξακολουθεί να έχει την ψυχή του σκεπασμένη από το ρήπο της αμαρτίας και δεν επληροφόρησε η συνείδησή του δι' αγαθών τι, ο άνθρωπος αυτός που επιδιώκει να κατανοεί την τελειότητα με τα γνώσεις του και την ελπίδα του κόσμου, είναι από όλους ο πλέον απερίσκεπτος, διότι ούτε ποτέ γεύτη ούτε ελπίζει στα μέλλοντα αγαθά, ότι ούτως μόνο από τους ομοίους του δύναται να χαρακτηριστεί ως συνετός. Ερώτησης του αυτού.
Ποιος είναι αυτός που έχει φωτιστεί στα σκέψεις του και στους σκοπούς του? Εκείνος που ανεκάλυψε την πικρία η οποία κρύπτεται στην γλυκύτητα του κόσμου και εμπόδισε το στόμα του ώστε να μην πει από το ποτήρι αυτό? Εκείνος που πάντοτε φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του και δεν σταματά το δρόμο της ασκήσεως και της αρετής μέχρι ότου φύγει από τον κόσμο αυτόν, αυτός τέλος που κλείει τα στήρα των αισθήσεών του για να μην εισέλθει ποτέ δι' αυτόν ο πόθος του παρόντος βίου και κλέψει τους θησαυρούς του. Έψιλον, του Αγίου Εφραίμ. Αδελφέ, ούκεν πολυμάθεια γραμμάτων εστί η σοφία, αλλά καθώς γέγραπτε, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Το δε γνώμεν νόμων διανύασε στην αγαθής. Πίστης γάρ τίκτη διάνοιαν αγαθήν, διάνοια δε αγαθέ, ποταμός ύδατος ζώντος και οκτισάμενος αυτήν εμπληθιστήσατε των υδάτων αυτής. Ούκα στη σοφία, ούκα στη φρόνησης, εν θα φόβος Κυρίου, ούχ υπάρχει. Πλεισμονή γαρ σοφίας το φοβήστε τον Κύριον, αυτό δε η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.